Ο άτυχος 58χρονος έχει μόλις παραλυφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων. Λίγα λεπτά νωρίτερα χτυπήθηκε από γιο ταχύφορτηγο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 66χρονος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά και να εκπνεύσει στην άσφαλτο. Είδα δύο ασθενοφόρα και πρέπει να ήταν ένα τροχείο, τώρα δεν ξέρω τι ήταν. Ήταν ένα άνθρωπο, ήταν πεσμένος, τώρα δεν κυκλοφορούσαν, τώρα δεν ξέρω τι συνέβηκε. Πάντως εδώ πέρα ο δρόμος είναι επικίνδυνος. Ο άτυχος 58χρονος κινεί το πεζό στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης με κατεύθυνση τα Χανιά, όταν στο ύψος κέντρου κοινωνικών εκδηλώσεων παρασύρθηκε από γιο ταχύφορτηγό. Διερχόμενοι ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και το τμήμα τροχείας ΒΟΑΚ που έσπευσε στο σημείο για να καταγράψει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Ο 66χρονος συνελήφθη ενώ ελήφθησαν δείγματα αίματος τόσο από το θύμα όσο και από τον οδηγό του αυτοκινήτου για να διαπιστωθεί αν βρίσκονταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Περνούν και αντικανονικά εδώ πέρα για να μπουν στην καντίνα. Δεν προσέχει ο κόσμος. Και το μεταξύ, εχθές γινόταν τώρα εδώ πέρα ένα γκλέντι, τώρα η γάμος, η βάφτιση και μπορεί να συντρέβει τώρα και αυτό. Το νέο δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε έναν ακόμη άνθρωπο, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από τροχεία στην Κρήτη, σημειώθηκε σε ένα από τα πιο επικίνδυνα τμήματα του ΒΟΑΚ. Η ορατότητα των οδηγών που κατευθύνονται προς Ρέθυμνο αλλά και όσων κινούνται προς τα Χανιά είναι περιορισμένη, ενώ οι πεζοί που επιλέγουν να διασχίσουν το δρόμο παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα.